Τι μεγάλε εταιρείε χονδρικής που εμπορεύονται οποροκυπευτικά βάζει στο μικροσκόπιο το Υπουργείο Ανάπτυξη, καθώ υπάρχουν ενδείξει κερδοσκοπία. Οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει για παραβιάσει στο πλαφόν του περιθωρίου κέρδου και τα αποτελέσματα αναμένονται σύντομα με τι πρώτε καμπάνε να πέφτουν έω τι αρχέ του Νοέμβρη. Από το χωράφι στο ράφι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι από 70% μέχρι. 120% παραπάνω. Ο καταναλωτή τα πληρώνει πάνω δύο φορέ από ό,τι φεύγουν από εμά. Ο Δημήτρη Παναγόπουλο λέει πω ο ίδιο θα πουλήσει το προϊόν του στα 30 λεπτά και ο καταναλωτή θα το αγοράσει από 1,30 έω 1,5 ευρώ, δηλαδή 400% επάνω. Αυτή η μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ τη τιμή στην οποία πολλούν οι παραγωγοί και τη τιμή που βλέπουν τελικά οι καταναλωτέ στο ράφι είναι για του παραγωγού ένα μεγάλο αγκάθι. Ενώ οι τιμέ στο χωράφι πέφτουν, στο ράφι ανεβαίνουν. Τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν πως οι τιμές παραγωγού τον Αύγουστο έπεσαν 14,4% σε λαχανικά και κυπευτικά, 2% στις πατάτες, 17,1% στα δημητριακά και 1,1% στα φρούτα. Την ίδια στιγμή όμως οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξήσεις. Οι τιμές που δίνουμε εμείς στο χωράβι μας είναι 40 με 50 λεπτά οι καταναλωτέ τη βρίσκουν στα σούπερ μάρκετ με 1 ευρώ, ένα Η διαφορά αυτή γίνεται γιατί υπάρχουν μεσάζοντε στη μέση. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη Ελστάτ, τα νοπά λαχανικά αυξήθηκαν 3,1% τον Αύγουστο συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2023. Ενώ από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο φέτο, δηλαδή σε ένα μήνα, τα φρούτα πήραν αυξήσει 9,1%, τα λαχανικά 7,3% και οι πατάτε 4,2%. Η αύξηση τιμών αυτή οφείλεται κυρίως από την εποχικότητα ε, των φρούτων και των λαχανικών που παράγονται και καταναλώνονται τη συγκεκριμένη εποχή. Ε, δεν αποκλείεται όμως να υπάρχουν περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων τιμών και για αυτόν τον σκοπό αυτό γίνονται διαρκώς έλεγχοι. Και το κολοκυθάκι είναι ένα προϊόν το οποίο ο καταναλωτής θα το βρει πολύ πιο ακριβώς σε σχέση με την τιμή που θα το πουλήσετε εσείς. Μεσολαβούν τρία χέρια. Είναι ο έμπορας που το δίνουμε εμείς, η λάχανα Αγορά. Και μετά είναι το μανάβικο ή το σούπερ μάρκετ. Το πρόστιμο πλέον για όσου παραβιάζουν το περιθώριο κέρδους μπορεί να φτάσει έω και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.